Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Health Matters. Για την Όσο Φάμπρη συζητάμε σήμερα με τον κύριο Ιωάννη Μπολέτη, Διευθυντή στην Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και με την κυρία Ελένη Κάψια, νεφρολόγο στην Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού στο Λαϊκό. Κύριε Μπολέτη, κυρία Κάψια, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Να σημειώσω πριν ξεκινήσουμε ότι δεν παρανομάζω γιατί φυσικά είστε εμβολιασμένοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρακολουθούμαστε συστηματικά με PCR μια φορά την εβδομάδα οπωσδήποτε, γιατί θέλουμε να κρατάμε το χώρο μας εντελώς ελεύθερο από κορονοϊό λόγω των μεταμοσχεύσεων που συνεχίζουμε και κάνουμε. Η νόσος Φάμπρη είναι το σημερινό μας θέμα και θα ήθελα να ξεκινήσω με την ερώτηση πόσο συχνή είναι η νόσος Φάμπρη. Πρόκειται για σχετικά συχνή, είναι στην ομάδα των σπανίων νοσημάτων, αλλά ενώ νομίζαμε στο παρελθόν ότι παρουσιάζεται η νόσος Φάμπρη σε μία κάθε 100.000 γεννήσεις, σήμερα ξέρουμε ότι είναι μία περίπτωση κάθε 2 έως 8.000 γεννήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν λέμε ότι είναι συχνή, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο σπάνια. Έχουμε μάθει να την αναγνωρίζουμε, να την υποψιαζόμαστε καταρχήν πιο πολύ και να την αναγνωρίζουμε και να την διαγνώσουμε πιο εύκολα. Και έτσι λοιπόν ανεβαίνουν οι αριθμοί. Μάλιστα. Ποιες ειδικότητες ασχολούνται με την νόσο και ποια είναι τα πιο σημαντικά παθολογικά ευρήματα που περιμένετε να βρείτε στους ασθενείς με Φάμπρη? Η κυρία Κάψια είναι η γιατρός της κλινικής μας, η οποία κάνει το γιατρείο για την νόσο Φάμπρη, παρακολουθεί όλους τους ασθενείς που έχουμε, όπως και ύποπτα κρούσματα, κάνει τη διερεύνησή τους. Οπότε νομίζω ότι τα βλέπει πολύ περισσότερο από μένα για να πει για τη συμπτωματολογία τους και όλα τα σχετικά. Οι βασικές ιατρικές ειδικότητες που χειρίζονται ή διερευνούν ασθενείς με πιθανή νόσο Φάμπρη είναι οι νεφρολόγοι, για να ξεκινήσω με τη δικιά μας ειδικότητα, οι καρδιολόγοι, οι νευρολόγοι και οι παιδίατροι όταν υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα στην παιδική ηλικία. Σε ό,τι αφορά αυτό που ρωτήσατε σχετικά με τις εκδηλώσεις της νόσου, είναι ουσιαστικά μια πολυσυστηματική νόσος, προσβάλλει πολλά όργανα. Τα κυρίως όργανα που προσβάλλονται στη νόσο είναι τα νεφρά και η νεφρική εκδήλωση της νόσου συνίσταται στην εμφάνιση πρωτεϊνουρίας, να χάνει ο ασθενής δηλαδή πρωτεΐνες λεύκομα με τα ούρα του, και στην επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξει και σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Η καρδιά είναι ένα επίσης πολύ συχνά προσβαλλόμενο όργανο και η προσβολή εδώ γίνεται με τη μορφή αριθμιών, με τη μορφή καρδιακής ανεπάρκειας, εμφράγματος και σε ακραίες περιπτώσεις ευνηδίου θανάτου, κυρίως σε νέες ηλικίες. Το νευρικό σύστημα και αυτό συμμετέχει στην νόσο και συμμετέχει με τη μορφή εγκεφαλικών επεισοδίων που και αυτά συμβαίνουν σε μικρές ηλικίες. Και όταν λέω μικρές ηλικίες, ηλικίες κάτω των 30, σε κάποιες περιπτώσεις και κάτω των 20 ετών, έχουμε εγκεφαλικά επεισόδια σε αυτούς τους ασθενείς. Συμπτώματα από το νευρικό που χαρακτηρίζουν την νόσο είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε νευροπαθητικός πόνος. Είναι ένας χρόνιος πόνος με οξείες κρίσεις που αφορά κυρίως στα κάτω άκρα των ασθενών και επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, έχω να σας πω. Το γαστρεντερικό επίσης είναι ένα σύστημα που προσβάλλεται από την νόσο με τη μορφή διαρριών, με τη μορφή εμέτων, πόνου και σε ό,τι αφορά τα παιδιά με μια πολύ καθυστερημένη πρόσληψη σωματικού βάρους. Και υπάρχουν και συμπτώματα και σημεία και από τους οφθαλμούς. Έχουμε κάποιες έτσι χαρακτηριστικές βλάβες στα μάτια που χαρακτηρίζουν την νόσο. Έχουμε προσβολή και του οριλά συστήματος με τη μορφή βαρικοΐας, με τη μορφή ηλίκων. Και το δέρμα, όπου έχουμε την εμφάνιση των αγκιοκερατωμάτων, είναι κάποιες έτσι χαρακτηριστικές δερματικές βλάβες που έχουν πολλοί από αυτούς τους ασθενείς.
Και τελειώνοντας, να μην έτσι ξεχάσουμε να πούμε και για τις διαταραχές της ψυχικής σφαίρας που πολύ συχνά έχουν αυτοί οι ασθενείς. Τα συμπτώματα που μπορούν να κινητοποιήσουν έναν ασθενή και την οικογένειά του μπορεί να είναι τόσο χειρά όσο ένα εγκεφαλικό, όπως είπατε, να το μάθουμε τότε. Ναι, και αυτό είναι και ένα συνήθις τρόπος διάγνωσης της νόσου, η εμφάνιση ενός ή και πολλαπλών εγκεφαλικών επεισοδίων σε νέους ασθενείς, σε 20χρονους, σε 30χρονους ασθενείς, χωρίς κάποιο άλλο ιστορικό που να δικαιολογεί την εμφάνιση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Άρα τα συμπτώματα που πρέπει να υποψιάσουν κάποιον. Όπως είπα και πριν, η εμφάνιση έτσι, των πιο ηχηρών καταστάσεων, όπως είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, η εμφάνιση ενός εμφράγματος ή ένας παθολογικός υπέρηχος καρδιάς με υπερτροφία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς νέας ηλικίας, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από κάποια άλλη νόσο, είναι κάτι που θα πρέπει να μας κινητοποιήσει. Επίσης, το οικογενειακό ιστορικό των αντίστοιχων καταστάσεων, δεν μιλάω μόνο για να το να έχει κάποιος στην οικογένειά του ένα διαγνωσμένο συγγενή του με νοσοφάμπρη, αλλά να έχει έναν συγγενή του ο οποίος σε πολύ νέα ηλικία έπαθε έμφραγμα ή έκανε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Και αυτό πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή, και εκεί είναι που πολλές φορές κάνετε το παιχνίδι, είναι στις μικρές ηλικίες, στις παιδικές ηλικίες. Τα συμπτώματα της νόσου μπορούν να συμβούν, να εμφανιστούν και στα πρώτα έτη της ζωής, πριν τα 10 έτη της ζωής, και εκεί πρέπει οι παιδίατροι να είναι πάρα πολύ, να είναι σε επαγρύπνηση. Μάλιστα. Έχουμε περιπτώσεις καθυστερημένης διάγνωσης ή περίπτωση λάθος διάγνωσης σε αυτό το νόσημα. Πιθανώς επειδή, όπως είπαμε, κάποιες συμπτώματα μοιάζουν με άλλες καταστάσεις. Να δώσω κάποια παραδείγματα, αυτοάνωση ενωσήματα, εχθηματοδής λυκός, σκλήρυνση κατά πλάκα. Ποιες καταστάσεις πρέπει να αποκλείσουμε μέχρι να φτάσουμε στη διάγνωση? Κοιτάξτε, καθυστερημένης διάγνωσης δυστυχώς είναι συχνό. Και είναι συχνό γιατί όλα όσα ανέφερε η κυρία Κάψια, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι ειδικά συμπτώματα. Είναι συμπτώματα που μπορεί να τα βρει κανείς σε μια πληθώρα παθήσεων. Και συστηματικών παθήσεων προσβάλλουν περισσότερα από ένα όργανα. Η κατεύθυνση προς την νόσο Φάμπρη θα είναι με βάση ένα οικογενειακό ιστορικό τέτοιων συμπτωμάτων και προβλημάτων που ίσως υπάρχει, χωρίς και εκεί να έχει μπει βέβαια η διάγνωση. Από τη στιγμή που θα το υποψιαστεί κανείς, δεν υπάρχει λάθος διάγνωση, γιατί είναι εύκολο, έχουμε τα μέσα σήμερα τα εργαστηριακά, να βάλουμε τη διάγνωση. Όλη αυτή η ιστορία προκαλείται γιατί ένα ένζυμο δεν λειτουργεί επαρκώς, έχει μειωμένη δραστικότητα, μειωμένη ποσότητα και ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι, τόσο πιο πολλά είναι τα συμπτώματα, τόσο πιο νωρίς, τόσο πιο έκβηλα. Εκεί λοιπόν μπορούμε και μετράμε τη δραστηριότητα αυτού του ενζύμου και αυτή είναι η πρώτη ένδειξή μας. Όταν όμως διαπιστωθεί αυτό και προκειμένου να είμαστε βέβαιοι τι γίνεται με την νόσο Φάμπρη, γίνεται και γονιδιακός έλεγχος και βρίσκουμε το γονίδιο εάν είναι μεταλλαγμένο εκείνο το οποίο ελέγχει την παραγωγή του ενζύμου. Άρα λοιπόν το κυρίως θέμα είναι να το σκεφτούμε, να το βάλουμε στη διαγνωστική μας ατζέντα. Άπαξ και το βάλουμε, θα το βρούμε. Δεν είναι δύσκολο. Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι όταν έχουμε γνωστή νόσο, ελέγχουμε τα παιδιά, υποθέτω. Όταν στο περιβάλλον, όταν έχουμε γνωστή νόσο, ελέγχουμε γενετικά. Όχι μόνο, όχι τα παιδιά. Μόνο τα παιδιά. Ελέγχουμε την ευρύτερη οικογένεια, γονείς, αδέρφια, θείους, ξαδέρφια και έχετε υπόψη ότι λέμε ότι για κάθε έναν ασθενή που διαγιγνώσκουμε με νόσο Φάμπρη, αν ψάξουμε καλά την ευρύτερη οικογένειά του, το πιθανότερο θα βρεθούν τουλάχιστον άλλα 5 μέλη με την νόσο. Μάλιστα. Άρα έχουμε φαινόμενα, όπως προείπαμε, καθυστερημένης διάγνωσης.
πόσο μπορεί να καθυστερήσει η διάγνωση, τι έχουμε παρατηρήσει, γιατί σημαίνει, είπαμε, ποια είναι η μέση ηλικία διάγνωσης αυτών των ασθενών. Αν η διάγνωση καταφέρουμε και γίνει στα παιδιά, στην παιδική ηλικία, συνήθως η μέση ηλικία της διάγνωσης είναι γύρω στα 10 έτη. Δεν είναι το σύνηθες, το συνηθέστερο είναι η διάγνωση να γίνει στην ενήλικη ζωή και τότε η μέση ηλικία διάγνωσης είναι γύρω στα 30 έτη της ηλικίας. Έχουμε όμως μια απόσταση 20 ετών μεταξύ των παιδιών, των διαγνωστή και των ενήλικων. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνε καλύτερα όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διάγνωση της νόσου τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί, όπως είπε και ο καθηγητής, έχουμε πλέον περισσότερο την υποψία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι εύκολο να την βάλουμε τη διάγνωση. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, σε αυτό βοήθησε πολύ και το γεγονός πλέον ότι υπάρχουν αποτελεσματικότατες θεραπείες. Πολλά πράγματα στην ιατρική, καταλάβαμε τη συχνότητά τους, ψάξαμε για τη διάγνωση, τα βάλαμε στην ατζέντα μας, όπως σας είπα, ότι υπάρχουν και ότι πρέπει να τα διαφοροδιαγνώσουμε, από τη στιγμή που υπήρχε και θεραπεία. Όταν δεν υπήρχε, μας ξέφευγαν πολύ περισσότερα. Από τη στιγμή που έχουμε θεραπεία, αρχίσαμε να το ψάχνουμε περισσότερο. Η ηλικία εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων είναι διαφορετική για άνδρες και γυναίκες. Συνήθως στην νόσο, λόγω του τρόπου του γενετικού που κληρονομείται, οι γυναίκες εμφανίζουν λιγότερο σοβαρά συμπτώματα και τα εμφανίζουν αργότερα στην πορεία της ζωής τους. Δεν είναι πάντα έτσι, ο κανόνας είναι έτσι. Ότι οι γυναίκες προσβάλλονται λίγο πιο ήπια και πιο αργά κατά την πορεία της ζωής τους. Μάλιστα. Κάποτε μάλιστα θεωρείται ότι οι γυναίκες δεν προσβάλλονται γιατί δεν είχε εκτιμηθεί ακριβώς ο τρόπος της μετάδοσης, της κληρονομικής μετάδοσης δηλαδή. Τώρα ξέρουμε καλά ότι προσβάλλονται, αλλά προσβάλλονται με ευμενέστερους όρους, ναι, όπως είπε η κυρία Κάψια. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να νοσήσει βαριά μια γυναίκα, να το ξεκαθαρίσω. Απλά οι πιθανότητες είναι υπέρ των γυναικών για καλύτερη ή ποιότερη νόσηση. Ως συνήθως δηλαδή, ως συνήθως. Αυτά αυξάνε και τις πιθανότητες μια γυναίκα να είναι διαγνωστή όμως. Βεβαίως. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι στις γυναίκες. Ακριβώς γι' αυτό, ναι. Είπαμε και νωρίτερα, αλλά να το ξαναπούμε, γιατί είναι σημαντικό πόσο σημαντικό είναι ένας ασθενής όταν διαγνωστεί να ενημερώσει το οικογενειακό του περιβάλλον και πόσο ευρεία πρέπει να είναι αυτή η ενημέρωση. Είπαμε και πριν, θα πρέπει να ενημερωθούν και να ελεγχθούν τα παιδιά του ασθενούς, οι γονείς, τα αδέρφια του ασθενούς, αδέρφια και παιδιά των γονέων του ασθενούς. Προχωράει πολύ ο έλεγχος. Πρέπει να αναζητήσεις πολύ καλά και εξονυχιστικά το οικογενειακό δέντρο του κάθε ασθενούς. Μάλιστα. Είπατε, κύριε Πολέκη, νωρίτερα για ότι οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζήμου. Έχουμε πει και ποια συστήματα επηρεάζει. Ποια θεραπευτικά μέσα έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε αυτούς τους ασθενείς? Από το 2001 έχει ανακαλυφθεί η δυνατότητα ενζημικής αποκατάστασης. Βρέθηκε δηλαδή, παρασκευάστηκε ένα ένζημο το οποίο είναι αυτό που ή λείπει εντελώς ή υπολείπεται σε σχέση με τις φυσιολογικές του τιμές και η χορήγησή του ομαλοποιεί το μεταβολισμό των κυττάρων και μπορεί να προχωράει τη ζωή του κανείς χωρίς να συσσωρεύονται βλάβες. Μάλιστα, έχουμε την τύχη να έχουμε τον πρώτο ασθενή που πήρε τέτοια ενζημική θεραπεία και ο οποίος θεραπεύτηκε στην Αμερική και έγκαιρα στη Νέα Υόρκη από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας αυτής για τη νόσο Φάμπρι και ο οποίος έρχεται και εδώ, τον επισκέπτεται, τον βλέπουμε και εμείς και τα λέμε, είναι και πολύ έτσι φιλέλληνας και
Είναι πολύ ωραίο να ακούμε την ιστορία του, όταν τον πήγαν οι γονείς του, μικρό παιδί τότε. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι, μιας και λέγαμε στη συνέχεια για τη γενετική μετάδοση και πώς έχουν να κάνουν κτλ. Η μητέρα του, η οποία είναι αρκετά προχωρημένη ηλικία, ήταν πολύ καλά στην υγεία της πάντα και τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει διάφορα καρδιολογικά προβλήματα, περισσότερο προς τον τύπο της καρδιακής ανεπάρκειας, και στην αξιολόγηση που έγινε τη λεπτομερή και από εξαιρετικά έμπειρους και αξιόλογους συναδέλφους εδώ στην Αθήνα, όπως επίσης και τη γνώμη που δόθηκε από πολύ έγκυρο καρδιολόγο στο Ισραήλ συγκεκριμένα, που ασχολείται με τη καρδιακή προσβολή της νόσου Φάμπρη, αποφασίστηκε σε αυτή την προχωρημένη ηλικία να χορηγηθεί θεραπεία ενζυμικής αποκατάστασης, γιατί κρίθηκε ότι πιθανότατα έχει συνεισφέρει ο βαθμός έλλειψης που είχε στην πορεία του χρόνου, του ενζύμου, σε αυτή την καρδιακή νόσο. Και θα έλεγα ότι μοιάζει λίγο να σταθεροποιείται με αυτή τη θεραπεία. Επομένως, δείχνει τις δύο ακραίες έτσι περιπτώσεις της εμφάνισης σε πολύ προχωρημένη ηλικία και της εμφάνισης σε παιδική ηλικία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η οικογένεια και συμπαθέστατα άτομα. Είναι πάλι και εκφράζει απόλυτα την ανισότητα που είπαμε πριν, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ότι προσβάλλονται πιο βαθιά οι άνδρες. Ναι, ναι, είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ναι, 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 ναι. Υπάρχουν εξελίξεις στη θεραπεία? Ναι, βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, εκτός από την ενδοφλέβια υποκατάσταση του ενζύμου, έχουμε και από του στόματος φάρμακα και μάλιστα εδώ και ένα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, κυκλοφορεί από του στόματος φάρμακο και στην Ελλάδα. Εμείς το έχουμε ήδη χορηγήσει σε ασθενή. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως ως προς τη συμμόρφωση των ασθενών. Είναι πολύ διαφορετικό να χρειάζεται κάποιος να έρχεται κάθε 15 μέρες στο νοσοκομείο να παίρνει ενδοφλεβείο το φάρμακό του από το να το παίρνει στο σπίτι του 3 φορές την εβδομάδα. Και πέρα από τη συμμόρφωση, είναι φάρμακο που έχει δείξει και καλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο φάρμακο δεν είναι για όλους τους ασθενείς με Φάμπρη. Κάνει για κάποιους από αυτούς. Και βέβαια είναι υποδοκιμή και άλλες από του στόματος θεραπείες. Δεν τις έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, στην κλινική πράξη, αλλά θα τις έχουμε τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι ένα πεδίο που εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Βέβαια το καλό είναι ότι αυτή από του στόματος θεραπεία μπορεί να μην είναι για όλους, όπως είπε η κυρία Κάψια, αλλά ξεπερνάει το 50%. Ναι. Δηλαδή πάνω από τους μισούς μπορούν να την πάρουν. Έχουμε αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής, στην παράταση της επιβίωσης, στην καθυστέρηση εξέλιξης νόσου? Ναι. Τέτοια αποτελέσματα έχουμε κυρίως για την ενδοφλέβια θεραπεία, την θεραπεία της ενζυμικής υποκατάστασης, και αυτό γιατί τη χορηγούμε πιο πολλά χρόνια. Οπότε έχουμε μελετήσει την αποτελεσματικότητά της μακροχρονίως. Και έχει φανεί ότι καθυστερεί την εξέλιξη των βλαβών και σε ό,τι αφορά την καρδιά και σε ό,τι αφορά το νεφρό, που είναι έτσι τα βασικά όργανα που προσβάλλει η νόσος. Σε σχέση με την από του στόματος θεραπεία, επειδή είναι λίγα τα χρόνια που χρησιμοποιείται, δεν έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα, αλλά τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι εξαιρετικά καλά. Και επίσης, αυτό που ρωτήσατε και πολύ σωστά ρωτήσατε, τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι καλά και σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Mm-hmm. Όχι μόνο των κλινικών κριτηρίων που έχουμε εμείς σε σχέση με την καρδιά, με το νεφρό, με το γαστρεντερικό. Βοηθάει και στην ποιότητα της ζωής αυτών των ασθενών και είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ποσοστά για την βελτίωση της συμμόρφωσης με τις από του στόματος θεραπείες ή κάποια εκτίμηση? Ποσοστά δεν έχουμε, γιατί σας είπα και πριν ότι είναι λίγα τα χρόνια που την χρησιμοποιούμε. Αυτό που έχω να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι ασθενείς είναι κάτι που το ζητάνε και οι ίδιοι. Όποιος μπορεί δηλαδή να του χορηγηθεί από του στόματος φάρμακο, και είναι πάρα πολύ λογικό, αλλάζει τελείως την καθημερινότητά του. Έπειτα αυτοί όλοι που έχουν υποστεί και έχουν υποφέρει από διάφορα συμπτώματα της νόσου και ξέρουν και ποια θα είναι η εξέλιξη
και βλέπουν πολύ γρήγορα τη βελτίωση τουλάχιστον στα συμπτώματα με τη θεραπεία, καταλαβαίνετε ότι όχι απλώς δεν υπάρχει θέμα να μην πειθαρχήσουν στη θεραπεία, να μην συμμορφωθούν, αλλά προσκολώνται στη θεραπεία, θα έλεγα. Και είναι και θεραπείες, να σημειώσω, που είναι πολύ καλά ανεκτές. Δεν είναι θεραπείες που έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Πολύ σωστό. Και η μία και η και επιπλέον καλύπτονται πλήρως από τον ασφαλιστικό φορέα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα ευρώ συμμετοχή του ασφαλισμένου, γιατί όλες αυτές είναι αρκετά ακριβές θεραπείες, οπότε δεν έχουν και λόγο να μην τις ακολουθήσουν. Πότε ένας ασθενής με Φάμπρι φτάνει στο νεφρολογικό, σε μια νεφρολογική κλινική? Συνήθως στην νεφρολογική κλινική θα τον παραπέμψει ο γιατρός ο οποίος διέγνωσε την νόσο Φάμπρι, και όπως κάνουμε και εμείς που τους στέλνουμε στον καρδιολόγο για να εκτιμήσει την καρδιακή λειτουργία και όχι μόνο, αλλά να τους παρακολουθεί και μακροχρονίως, μην τυχόν και εμφανίσουν κάποια συμπτωματολογία από προσβολή της καρδιάς. Το ίδιο πράγμα κάνουν και οι άλλες ιατρικές ειδικότητες σε σχέση με τον νεφρολόγο. Αυτό είναι μία περίπτωση για τους διαγνωσμένους. Από την άλλη, μερικές φορές μπορεί να φτάσει κανείς στον νεφρολόγο γιατί έχει πολύ προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο, που μπορεί να πλησιάζει και την ανάγκη για αιμοκάθαρση. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να το υποψιαστούμε με βάση το κληρονομικό ιστορικό, άλλες παθήσεις του ιδίου, άλλα συμπτώματα του ιδίου και να προχωρήσουμε σε έλεγχο για νόσο Φάμπρι. Μια τρίτη κατηγορία είναι άτομα τα οποία σε τυχαίο τις περισσότερες φορές έλεγχο βλέπουν μια πρωτεϊνουρία η οποία μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερα σημαντική στην εξέταση των ούρων ή μια λίγο επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, απευθύνονται στον νεφρολόγο και με αυτή τη συμπτωματολογία η συνήθις νεφρολογική πρακτική για τη διάγνωση του υποκείμενου νοσήματος είναι η βιοψία νεφρού. Και στη βιοψία νεφρού, στο απλό μικροσκόπιο που θα δει ο εξειδικευμένος βέβαια παθογονατόμος, θα βάλει την υποψία της νόσου Φάμπρι. Κάνουμε όμως πάντα και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το οποίο επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Μάλιστα. Και μετά προχωράμε στον ενζυμικό και γονιδιακό έλεγχο. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που δεν έχω ρωτήσει? Νομίζω ότι τα καλύψατε όλα με τις ερωτήσεις σας. Ήταν πολύ κέρες. Αν μπορούσε κανείς να επαναλάβει κάτι, είναι ότι η νόσος Φάμπρι σήμερα είναι μια νόσος η οποία θεραπεύεται. Αυτοί που έχουν την ατυχία να έχουν νόσο Φάμπρι μπορούν να ζήσουν μια χαρά σε όλη τους τη ζωή, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ πιθανόν η θεραπεία που θα πάρουν να είναι και θεραπεία από του στόματος, οπότε κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή τους, ότι η θεραπεία την οποία παίρνουμε ολονότι αρκετά ακριβή, η μετρίου εισοδήματος Ελλάδα καλύπτει στο 100% το κόστος όλης αυτής της θεραπείας και εκείνο που χρειάζεται είναι οι γιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων, επειδή εκδηλώνεται από πολλά συστήματα και όργανα και με μη ειδικά συμπτώματα, να μπορέσουν να την έχουν στην, όπως είπα, την ατζέντα τους στη διαγνωστική, να τη σκεφτούν και άπαξ και τη σκεφτούν, είναι εύκολο μετά με φερέγγιο τρόπο να τη διαγνώσουν. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία αυτής της ενημέρωσης που μας δώσατε. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.